Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης από τη Δημοτική Τηλεόραση. Την ικανοποίησή του για την ομόφωνη έγκριση του ΚΑΣ για την οργανωμένη θέση στάθμευσης 300 θέσεων στην Κάζα Ρωμάνια εξέφρασε εχθές στην έκθεση συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος της Κόθεδος Νικηταράς. Ο χώρος στάθμευσης αναμένεται να εξυπηρετεί 350 οχήματα, ενώ σε ερώτηση της Κοσνιούς για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και το κόστος, ο κ. Νικηταράς δήλωσε πως είναι πιθανόν το καλοκαίρι του 2021 οι οικοπολίτες αλλά και οι επισκέπτες να μπορούν να το απολαμβάνουν. Σε ό,τι αφορά το κόστος του έργου, ο κ. Νικηταράς είπε ότι έχει βγει η τιμή μονάδας για το συγκεκριμένο ακίνητο που πλησιάζει το 1.800.000 ευρώ για τα 18 στρέμματα. Τα άλλα τρία έχουν παραχωρηθεί, όπως είπε, από την περιφέρεια. Σε πρώτη φάση, ο Δήμος θα προχωρήσει στην καταβολή του τμήματος με τρόπο που θα συμφωνηθεί άμεσα και από τους ιδιοκτήτες. Ήδη υπάρχει τιμή μονάδας και παράλληλα θα έχει και την μελέτη εφαρμογής, θα τρέξει μάλλον και η μελέτη εφαρμογής, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Θεοδόσης Κυταράς. Για να σας ανακοινώσω και να μοιραστώ μαζί με εσάς και την τοπική κοινωνία την μεγάλη μου ικανοποίηση για την πρώτη μεγάλη πολιτική στόχευση αυτής της Δημοτικής Αρχής. Και δεν είναι άλλη από την ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που έφτασε στα χέρια μας σήμερα το πρωί και έχει να κάνει με την αποδοχή της πρότασης του Δήμου της ΚΟ σχετικά με την δημιουργία οργανωμένου χώρου στάθμευσης πλησίων του αρχαιολογικού χώρου της Κάζα Ρωμάνα. Αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η δημιουργία ενός τέτοιου οργανωμένου χώρου στάθμευσης, μιας τέτοιας κλίμακας παρέμβαση, ήταν και είναι ένα αιτούμενο πολλών χρόνων. Και είναι ευτυχής η συγκυρία ότι αυτή η πολιτική στόχευση τούτης της Δημοτικής Αρχής και η συμπόρευσή της με τις ανάγκες της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας, έρχονται σε μια δύσκολη και ιδιαίτερη περίοδο για το νησί μας, το οποίο αντιμετωπίζει σημαντικά και μεγάλα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα το μεταναστευτικό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είχαμε στην διάθεσή μας, όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, μια μελέτη της προηγούμενης περίοδου, που βρισκόταν ως υποβληθήσα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και η οποία σε σχέση με την εισήγηση της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων είχε να κάνει με την έγκριση ενός μικρού τμήματος μόνο αυτής και συγκεκριμένα περίπου 85 θέσεων. Μιλούμε για μία έκταση περίπου 18 στρεμμάτων και η εισήγηση της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων αφορούσε μόνο στα τρία στρέμματα. Και η πρότασή της ήταν όλο το υπόλοιπο να γίνει ένας χώρος πρασίνου. Αναζητήσαμε τότε την μελέτη και την εισήγηση της εφορίας αρχαιοτήτων. Δεν την βρήκαμε, δεν ήταν σε θέση η τότε Δημοτική Αρχή να μας παρέχει περισσότερες εξηγήσεις. Την αναζήτησα προσωπικά στο Υπουργείο και όταν είδα ότι ήταν πρώτων πυλών, πρώτων θυρών, μία αρνητική εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτό το μεγάλο εγχείρημα ενός τέτοιου οργανωμένου χώρου στάθμευσης, ζήτησα τον Οκτώβριο του 2019, σε συνεννόηση με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, να ανακληθεί και να αποσυρθεί ο φάκελος που είχε κατατεθεί, ούτως ώστε να διαβουλευτούμε και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και με την τοπική εφορία αρχαιοτήτων, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας την επιχειρηματολογία μας, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου και φιλόδοξου στόχου.
πράγματι και η Υπουργός, η κυρία Μεντώνη, και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Διδασκάλου, κατανόησαν την αναγκαιότητα, αναπτύσσοντας εγώ την επιχειρηματολογία του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής και ουσιαστικά την επιχειρηματολογία ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, ότι οι ανάγκες είναι τόσο αυξημένες που προφανώς δεν μπορούμε να μείνουμε σε μία έγκριση αυτής της πολύ μικρής κλίμακας, αλλά πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να συστρατευτεί μαζί με τον Δήμο της ΚΟ και να υπηρετήσει μαζί την αναγκαιότητα για την δημιουργία ενός μεγάλου οργανωμένου χώρου στάθμευσης που πρώτα απ' όλα στοχεύει στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της πόλης και του νησιού και στην μετατροπή της ιστορικής πόλης της ΚΟ σε ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο, ο οποίος είναι ένας ανοιχτός και μεγάλος διαχρονικά στόχος και για εμένα προσωπικά. Μετά τον Οκτώβρη συζητήσαμε και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και με την τοπική εφορία αρχαιοτήτων, καταθέτοντας την δική μας επιχειρηματολογία και όχι μόνο αυτό, αλλά τους είπαμε ότι δίπλα σε αυτόν τον χώρο των 18 στρεμμάτων βρίσκεται άλλος ένας χώρος περίπου 3 στρεμμάτων, ο οποίος είχε παραχωρηθεί στον Δήμο της ΚΟ από την περιφέρεια για να λειτουργήσει ως οργανωμένος χώρος στάθμευσης, όμορος δηλαδή, το περιβόητο οικοδομικό τετράγωνο 400, και θα ήταν αδιανόητο αυτό να μην ενταχθεί σε έναν ενιαίο σχεδιασμό. Όπερ και εγένετο. Υποβλήθηκε λοιπόν μία τροποποιημένη μελέτη σε συνεννόηση, συνεχή συνεννόηση και από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων και με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Βρεθήκαμε επί τόπου του έργου. Τους δώσαμε επιπλέον στοιχεία που είχαν να κάνουν με την ραγδαία εξέλιξη των αριθμητικών δεδομένων που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας και έχουν να κάνουν με την αύξηση των αφίξεων, με την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων κάθε χρόνο στο νησί μας. Κυρίως όμως πείσαμε για την πρόθεσή μας να συμπορευτούμε με το Υπουργείο Πολιτισμού σε έναν κοινό στόχο που έχει να κάνει με την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας. Βρέθηκα λοιπόν στις 10 του Γενάρη στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση που αφορούσε στο συγκεκριμένο θέμα, για να υποστηρίξω και να τεκμηριώσω τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής, που κατ' εμέ εκφράζουν απόλυτα τις θέσεις του συνόλου των πολιτών αυτού του νησιού. Εκ του αποτελέσματος, λέγω λοιπόν ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί η απόφαση αυτή είναι από τις λίγες αποφάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που ήταν ομόφωνη. Και έχουμε λοιπόν την χαρά να εκκινούμε πλέον μία νέα διαδικασία που αφορά στην υλοποίηση αυτού του στόχου για την δημιουργία ενός μεγάλου οργανωμένου χώρου στάθμευσης 350 θέσεων. Είναι ένας χώρος που λείπει από το νησί, είναι ένας χώρος που λείπει από την πόλη της ΚΟ και θα έρθει να λειτουργήσει ανακουφιστικά επιλύοντας μία σειρά προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την κατανομή του κυκλοφοριακού φόρτου και των θέσεων στάθμευσης των οχημάτων, αλλά κυρίως έχει να κάνει με το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε την λειτουργία της πόλης της ΚΟ και πώς αυτό το αντιλαμβάνεται κυρίως ο επισκέπτης μας ως ενός πολύ μεγάλου ανοιχτού διαδραστικού αρχαιολογικού πάρκου.
Τις επόμενες ημέρες θα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξής, ούτως ώστε στον μικρότερο δυνατό χρόνο να αποδώσουμε και να παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία έναν χώρο που θα μπορεί να τον απολαμβάνει στην καθημερινότητά του, που θα μπορεί να τον απολαμβάνει μαζί με τους επισκέπτες, που εξυπηρετεί στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής του και εκτιμώ ότι εξυπηρετεί τα μέγιστα στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε και εσείς τις προβολές σε σχέση με τα τρισδιάστατα που δημιουργήσαμε την προηγούμενη περίοδο για να επιχειρηματολογήσουμε και επ' αυτού για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτόν τον οργανωμένο χώρο στάθμευσης και αν δείτε, η πρότασή μας είχε να κάνει ουσιαστικά με μία ομαλή προσαρμογή των αρχαιολογικών χώρων και του περιβάλλοντος χώρου με ανάπτυξη μιας μεγάλης κλίμακας πράσινου, δεντροφύτευσης χαμηλής αλλά και δέντρων που συνυπάρχουν αρμονικά με τα σταθμεμένα αυτοκίνητα, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν το δομημένο και αδόμητο περιβάλλον και να δημιουργούν μια ευχάριστη διαδρομή στον επισκέπτη που αφήνει το αυτοκίνητό του εκεί και να αποτελέσει αυτό έναν κόμβο μιας μεγάλης διαδρομής που ξεκινά τώρα να ξεδιπλώνεται και έχει να κάνει και με το μεγάλο αρχαίο θέατρο των 13.000 θέσεων που βρίσκεται στην περιοχή Αμπαύρη και που για αυτό έχει γίνει ήδη μια πρώτη μεγάλη κουβέντα με το Υπουργείο Πολιτισμού και είπαμε ότι αφού κλείσουμε το θέμα αυτού του οργανωμένου χώρου στάθμευσης, ξεκινούμε τη συζήτηση σε ό,τι αφορά την σύμβαση που πρέπει να συνάψει ο Δήμος της ΚΟ με το Υπουργείο Πολιτισμού στην κατεύθυνση της υλοποίησης της αρχαιολογικής σκαπάνης ενός τεράστιου και φιλόδοξου στόχου που θεωρώ ότι θα ανατρέψει άρδιν όταν και εφόσον επέλθει το πλήρωμα του χρόνου την εικόνα και την αντίληψη που έχουμε εμείς και οι επισκέπτες μας για τον πλούτο της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας και για τις τεράστιες δυνατότητες που δίδονται πλέον να αξιοποιήσουμε, δίνοντας μια άλλη διάσταση σε αυτόν τον πλούτο που μέχρι στιγμής, ας μου επιτραπεί ο όρος, βρίσκεται σε χειμερή ανάρκη. Βλέπετε λοιπόν ότι ετούτη εδώ η Δημοτική Αρχή ξεδιπλώνει μέρα την μέρα φιλόδοξους στόχους. Αυτόν τον στόχο ήδη τον κατέκτησε. Έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα. Η οργάνωση τώρα του νέου χώρου στάθμευσης θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη του αρχαιολογικού περιπάτου στο ιστορικό κέντρο, επεσήμανε ο Δήμαρχος, απαντώντας σε ερώτημα σχετικό για την διευκρίνηση της χωροθέτησης. Ενώ σε ό,τι αφορά τον φόρτο στην κυκλοφορία, σημείωσε ότι είναι δεδομένος ο κυκλοφοριακός φόρτος στην Γρηγορίου Πέμπτου και για τον λόγο αυτό η κυκλοφορική μελέτη θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με βάση τα νέα δεδομένα λειτουργίας της πόλης, ενώ δεν εγκαταλείπεται, όπως είπε, και η προσπάθεια για την διάνοιξη του περιμετρικού. Κύριε Δήμαρχε, αυτό θέλω να ρωτήσω για να το διευκρινίσω, γιατί ναι, όλοι αναφερόμαστε σε αυτό το χώρο που θα φιλοξενήσει 350 θέσεις πάρκινγκ. Ωστόσο, δεν μπορούμε να φανταστούμε, τουλάχιστον από τα σχέδια, εγώ δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αν εφάπτεται του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος είναι απαλλατριωμένος από τους Ιταλούς και εντέθεν, για την ανασκαφή του αρχαίου ρωμαϊκού σταδίου. Δεν είναι σαφές. Το αρχαίο θέατρο. Το αρχαίο θέατρο. Ναι. Εφάπτεται ο χώρος αυτός. Όχι. Θα σας περιγράψω. Καλά κάνατε και το ρωτάτε. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, να θέσω το ερώτημα. Ωραία, να σας περιγράψω και να συνεχίσετε την ερώτησή σας. Να κάνω το ερώτημα. Ναι, λοιπόν, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται και οι συμπολίτες μας. Πιάνει από την πλευρά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα χωμάτινο πάρκινγκ.
Σωστά. Προς την Πίτσακον και την πιάτσα των ταξί που συνηθίσουμε να λέμε. Ναι. Και επεκτείνεται πλέον αυτό το πάρκινγκ στην πίσω πλευρά. Και δυτικά προς τον δρόμο που συνεχίζει προς το Αμπάβρι. Συναντά, ουσιαστικά κάνει έναν βρόγχο, δηλαδή, ακριβώς, Κατερίνα. Δηλαδή, ακριβώς, ένας επισκέπτης ή ένας κοός που θα θέλει να σταθμεύσει εκεί, θα έχει την δυνατότητα να μπαίνει από την πλευρά, εάν μπει, για παράδειγμα, από την πλευρά του αρχαίου οδείου Γρηγορίου Πέμπτου, στρίψει δεξιά και μπει στο πάρκινγκ που σήμερα υπάρχει εκεί. Εάν προχωρήσει λίγο πιο πάνω, εκεί που πηγαίνουμε προς Αμπάβρι, θα συναντήσει το νέο μεγάλο πάρκινγκ. Εάν θα φύγει λοιπόν αριστερά, θα μπορέσει να σταθμεύσει είτε εκεί, είτε πηγαίνοντας προς ανατολικά, προς την Ανατολή, και βρισκόμενος ουσιαστικά στην πιάτσα των ταξί. Δηλαδή, είναι ένα πι αυτό που περιβάλλει την Κάζα Ρωμάνα, έχοντας όμως μία απόσταση ασφαλείας, η οποία έχει να κάνει με την... Με δημιουργία μιας ζώνης πρασίνου, χαμηλής, μεσαίας και υψηλής φύτευσης, ούτως ώστε αυτός που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Κάζα Ρωμάνα να μην βλέπει, γυμνόφθαλμο καταρχήν, έτσι, τα αυτοκίνητα. Να βλέπει ουσιαστικά ένα πάρκο. Και φιλοδοξούμε αυτή η ζώνη να αποτελέσει και μια ενδιάμεση διαδρομή. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, τα 18 στρέμματα, συνδέονται με τα άλλα τρία στρέμματα που είναι το οικοδομικό τετράγωνο 400 και αποτελούν ένα ενιαίο πάρκινγκ. Λίγο πιο πάνω, δηλαδή στα 300 μέτρα πιο πάνω περίπου, βρίσκεται το αρχαίο θέατρο. Εκεί, ναι, ακριβώς εκεί που είναι και η παλιά ταβέρνα του Τάκη που λέγαμε, για να μιλήσουμε με το πόσημα, ναι, ακριβώς. Και... Το λέω αν είναι όμορο, γιατί έρχεται μέχρι εκεί το οικόπεδο που θεωρείται. Όχι, μεσολαβεί ένα κομμάτι του σχεδίου πόλεως. Στο οικοδομικό τετράγωνο 400, που ουσιαστικά είναι ένα, κλείστε λίγο το μικρόφωνο σας, μου λένε. Στο οικοδομικό τετράγωνο 400, που είναι περίπου τρία στρέμματα, και είναι ένα ουσιαστικά αυτό το project που πάμε να κάνουμε τώρα, υπάρχουν εκεί κάποια ευρήματα της Οθωμανικής περίοδου, τα οποία τα προστατεύουμε και τα αναδεικνύουμε. Και στόχος είναι όλα αυτά να αποτελέσουν ένα κομμάτι μιας διαδρομής, η οποία θα αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, όταν θα βρίσκεται εκεί για να σταθμεύσει ο επισκέπτης, θα λαμβάνει και πληροφορίες για το τι είναι αυτό που συναντά εκεί, θα λαμβάνει πληροφορίες για το πού πρόκειται να πάει, πού θέλει να πάει, τι επιλογές έχει να κάνει. Θα βρίσκεται δηλαδή στον πυρήνα ουσιαστικά της πόλης και αυτό θα είναι η αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας διαδρομής, ενός αρχαιολογικού περιπάτου. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αυτό πρέπει να κάνουμε. Να δώσουμε την δυνατότητα στον επισκέπτη να βγει από το ξενοδοχείο και να πορευθεί ασφαλής και με ενδιαφέρον, επαρκές ενδιαφέρον, για τον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού μας και της πόλης μας. Για τη διευκρίνηση που κάναμε για να καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν πού ακριβώς αναφερόμαστε, ποιος είναι αυτός ο χώρος, αυτό, το ερώτημά μου είναι το εξής. Ένα πάρκινγκ μεγάλο, η αλήθεια, 350 θέσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν πάρα πολύ κόσμο. Έρχεται βέβαια για να μπορέσει να αποσυμφορήσει την πόλη. Ωστόσο, περνάει, κύριε Δήμαρχε, από τη Γρηγορίου Πέμπτου, που είναι ο πλέον επιβαρημένος κυκλοφοριακός δρόμος. Επειδή ξέρω ότι από την αρχή, από τον Οκτώβριο, όπως είπατε, που αρχίσατε και αυτή την υπόθεση, ξεκινήσατε και την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης. Μήπως θα έπρεπε παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, και επειδή επισκέφτεστε και τα Υπουργεία στην Αθήνα, συχνά πυκνά, να δείτε και την προοπτική της διάνοιξης του περιφερειακού, ο οποίος έμεινε, σκάλωσε, για να μην πω οτιδήποτε άλλο, και βέβαια το αν θα υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας ανάλογος τέτοιος χώρος στην δυτική
στην πόρεια πλευρά της πόλης, ούτως ώστε να αποσυμφορηθεί η Γρηγορίου Πέμπτου. Αυτό είναι ένα μέγα ζητούμενο, γιατί... Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να σας πω λοιπόν το εξής, ότι έχουμε δεσμευτεί μέσα στο 2020 να υποβάλουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού το στρατηγικό πλάνο, θα έλεγα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους χώρους στάθμευσης στην πόλη. Και οι χώροι στάθμευσης δεν έχουν να κάνουν μόνο με αυτό που αντιλαμβανόμαστε στον αστικό ιστό, αλλά και με τους χώρους που βρίσκονται στον περιαστικό ιστό, δορυφορικά της πόλης δηλαδή. Και αυτό είναι αναγκαίο πρώτον για να εξυπηρετήσουμε μία μελλοντική στόχευση, ούτως ώστε εάν για παράδειγμα πάμε μετά από ένα χρόνο και πούμε ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε αυτόν τον χώρο να τον κάνουμε χώρο στάθμευσης. Να έχουμε ήδη μία έγκριση, να κάνουμε ουσιαστικά ένα master plan. Και αυτό είναι ένα από αυτά που δουλεύουμε, θα δουλέψουμε μάλλον, παράλληλα με όλα αυτά που σας είπα πριν. Δηλαδή είναι μία δέσμευσή μας το 2020, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν χώροι που επίσημα δεν έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το παλαιό νεκροταφείο, λίγο πριν το αρχαίο 2, αυτοί οι δύο χώροι έχουν περίπου χρόνο ζωής 40 χρόνια που είναι χώροι στάθμευσης και βρίσκονται έτσι. Ακόμα χώμα είναι. Έχουν αναγνωρίσει λοιπόν στο Υπουργείο Πολιτισμού ότι δεν μπορούν να τους αποκλείσουν. Είναι μια αναγκαιότητα αυτή. Άρα λοιπόν θα πρέπει και να τους αναδείξουμε, να τους κάνουμε πιο λειτουργικούς. Επιθυμούν όμως, και καλώς το επιθυμούν κατ' εμέ, να τα εντάξουμε όλα αυτά σε ένα στρατηγικό πλάνο που να λέει ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή και ως τοπική κοινωνία ουσιαστικά, γιατί θεωρώ ότι αυτά είναι εργαλεία τα οποία θα μείνουν ως περιουσία του Κοακού λαού, αντιλαμβανόμαστε την εξέλιξη της ΚΟ προς αυτή την κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά τους οργανωμένους χώρους στάθμευσης που πρέπει να εξυπηρετούν αυτή την στόχευση, να η πρότασή μας. Να την συναποφασίσουμε, να την συνυπογράψουμε και να την υπηρετήσουμε. Σε ό,τι αφορά την Γρηγορίου Πέμπτου, που πράγματι είναι ένας βραχνάς, θέλω να σας πω ότι αυτό που έχουμε πει και έχουμε συμφωνήσει είναι ότι άμεσα, γιατί υπάρχει εγκεκριμένο master plan, γι' αυτό το λέω, και μάλιστα επειδή είχε εγκριθεί παλιά και κάποιοι δεν το γνώριζαν κιόλας, έτυχε να το γνωρίζω εγώ με την βοήθεια συμπατριωτών μας και το έθεσα. Και υπάρχει η συγκατάθεση να ξεκινήσουμε την συζήτηση για την δημιουργία μιας πλωτής πλατφόρμας, που ουσιαστικά θα είναι ένα πεζοδρόμιο, προς την πλευρά της Γρηγορίου Πέμπτου, δεξιά δηλαδή πηγαίνοντας, στο αρχαίο στάδιο, δηλαδή να έχει την δυνατότητα αυτός που έρχεται από την πόλη ή αυτός που έρχεται από την πλατεία Διαγόρα. Ναι, κυρία Γεννικούρη, βεβαίως, το έχουμε συζητήσει μαζί και είναι αρρωγός, θερμός μάλιστα, συμπαραστάτης αυτό. Άρα λοιπόν έχει την δυνατότητα, ναι, ειδού λοιπόν πεδίο, να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά και εμείς τα έχουμε ξεκινήσει και τα συζητούμε. Να υπάρχει λοιπόν μια ξύλινη πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως πεζοδρόμιο, ούτως ώστε αυτός που έρχεται από την πλατεία Διαγόρα για παράδειγμα, να μην χρειάζεται να περάσει απέναντι, αλλά αν θέλει να πάει στο αρχαίο στάδιο, να προχωρήσει, να πάει στο αρχαίο οδείο, με ασφάλεια, για να μην συμβαίνουν όλα όσα ευτράπελα και επικίνδυνα βλέπουμε να συμβαίνουν. Και βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την διαχείριση και με την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, που άλλο περιεχόμενο είχε την προηγούμενη δεκαετία και άλλο περιεχόμενο πρέπει να έχει τώρα. Έχει μία δυναμική και είναι τόσο παραμετρική που θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και να προβάλλουμε την ΚΟΣ στο μέλλον, για να μπορούμε οι αποφάσεις που παίρνουμε να έχουν μία ουσία και ένα περιεχόμενο και να εξυπηρετούν τους δημότες κυρίως και στη συνέχεια τους επισκέπτες. Άρα λοιπόν το μεγάλο ζητήμενο που βάλατε, και δεν θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας, τι θα κάνουμε με τον περιμετρικό δρόμο, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του περιμετρικού δρόμου που βρίσκεται πάνω από το αρχαίο θέατρο, έχουμε πάρει ήδη την δέσμευση ως Γενικής Γραμματέως τότε, και είναι ευτυχές το γεγονός ότι σήμερα είναι
υπουργός της κυρίας Μενδώνη, η οποία ήρθε εκεί όταν εγώ τότε ήμουν αντιδήμαρχος, για να δούμε την διεύρυνση του περιμετρικού δρόμου, την συνέχεια του. Και μετά βέβαια τίθενται άλλα θέματα δυστυχώς που έχουν να κάνουν με οριοθετήσεις χυμάρων, προεδρικά διατάγματα, με την ιδιοκτησίες. Ναι, ίσως οι ιδιοκτησίες είναι το λιγότερο απέναντι σε μια γραφειοκρατία που κυρίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι ατυχήσαμε και οικώς τους περιμετρικούς της δρόμους, ένα μεγάλο κομμάτι των περιμετρικών δρόμων, βρίσκονται δίπλα ή πάνω σε χυμάρους κτηματολογικούς. Και να ξέρετε ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρό και γίνεται ολοένα και πιο αυστηρό, βλέπε μάτι κλπ. Όλα αυτά κάνουν τους νομοθέτες ακόμα πιο αυστηρούς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποτε δεν πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο λοιπόν εμείς ψάχνουμε διεξόδους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό τον φιλόδοξο στόχο που είναι ένα αιτούμενο χρόνων και θεωρώ ότι θα λειτουργήσει λυτρωτικά σε ό,τι αφορά την παροχέτευση της κυκλοφορίας, αλλά είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να το δούμε μεσοπρόθεσμα. Αλλά πρέπει να το δουλέψουμε και πρέπει να το παλέψουμε. Την Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, 6 του μήνα και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί στο στρατόπεδο του Διαμαντάρη Δαβίδ και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στα νησιά της Λέρου και της Κο, θα πραγματοποιηθούν οι τελετές ορκομοσίας των νοσηλέκτρων πληττών της 2020 του 2020 ΑΕΣΟ. Στους ανέμους και στα κλαδιά που αιωρούνται και μπλέκονται στα καλώδια οφείλονται οι συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση που συμβαίνουν από το πρωί σε Λάμπη και Ψαλίδι. Κύριε Κοκαλάκη, σας ακολουθήσαμε από τη ΔΕΗ για να δούμε πραγματικά πού οφείλονται αυτές οι συνεχείς διακοπές ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ σε διάφορες περιοχές. Ναι. Βρισκόμαστε στη Λάμπη. Ναι. Περιγράψουμε την κατάσταση. Όπως βλέπετε με τον αέρα, έχουν πέσει τα κλαδιά από τους φοίνικες, έχουν κάτσει πάνω στο δίκτυο, μας έχουν κόψει τις ασφάλειες. Ο κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει ρεύμα. Είναι αυτό ότι είναι ακλάδευτοι οι φοίνικες, πέφτουν πάνω στο δίκτυό μας και μας δημιουργούν λόγω της έντασης του αέρα αυτές τις ζημιές. Υπάρχει κι άλλη μια μεγάλη μια γραμμή κεντρική που κατεβαίνει μέχρι τον Άγιο Φωκά που έχει και εκείνη πρόβλημα. Στο Ψαλίδι εννοείται. Στο Ψαλίδι, μπράβο. Ζητώ την κατανόηση. Και εκεί υπάρχουν, εκεί υπάρχουν δέντρα που δημιουργούν το ίδιο πρόβλημα ή τι μοιάζουν τα καλώδια με δέντρα και με την ταλάντωση λόγω του αέρα. Πιθανόν δεν τον έχουν εντοπίσει ακόμα οι συνάδελφοι. Πιθανόν να είναι δέντρα ή να είναι λόγω του αέρα, δεν ξέρω. Είναι τα συνεργεία έξω. Απλά ζητάμε την κατανόηση του κόσμου λόγω, γιατί η μέρα είναι δύσκολη σήμερα. Αυτό. Να είστε καλά. Έγινε και εσείς. Καλή δουλειά. Έγινε, να είστε καλά και εσείς. Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ ενημερώνει ότι για τη θεατρική παράσταση «Η Απολογία της Μαρί Κιουρί» τα δελτία προτεραιότητας έχουν εξαντληθεί και δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η παράσταση δίνεται απόψε το βράδυ στον κινηματοθέατρο Ορφέας. Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του την Κυριακή στις 9 Φεβρουαρίου του 2020 με φαγητό, ζωντανή μουσική στη Νέα Φαντασία. Πληροφορίες και προσκλήσεις δίνονται στα τηλέφωνα 6946 486860 και 6944 75 3404.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι η επιδημία υιογενούς πνευμονίας από το νέο κορονοϊό που έχει εμφανιστεί στην Κίνα δεν αποτελεί ακόμα πανδημία, όρος ο οποίος ισχύει όταν υφίσταται κατάσταση παγκόσμιας διάδοσης μιας νόσου. Ωστόσο, οι αρμόδιοι για τη δημόσια υγεία και στην Ελλάδα, όπως η αναπληρωτής διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο της Κόρινθ Καρανίκα, δίνουν οδηγίες για πρόληψη από τον κορονοϊό. Κύριε Καρανίκα, σαν αναπληρωτής διοικητής στο νοσοκομείο της ΚΟ, θα ήθελα να μας εξηγήσετε και με λεπτομέρειες όσα και χθες αναφέρατε στο δελτίο τύπου σχετικά με την αντιμετώπιση του κοροναϊκού. Τι πρέπει καταρχήν να προσέχει ο κάθε πολίτης και βέβαια όταν επισκέπτεται το νοσοκομείο, τι θα πρέπει να προβλέπετε ώστε να αποφύγουμε κάποιο περιστατικό, ίσως. Ωραία. Ούτε χθες ούτε και σήμερα θα προβούμε σε λεπτομέρειες, διότι και εμείς κάθε μέρα ενημερωνόμαστε τόσο από τη ΔΥΠΕ όσο και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Θέλετε να πείτε ότι καθημερινά υπάρχει ενημέρωση για το πώς. Καθημερινά υπάρχει ενημέρωση, είναι με καινούργιες πληροφορίες, τι συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να έχουμε διαθέσιμα, ποιες άλλες οδηγίες υπάρχουν ώστε στα πλαίσια της δυνατότητας ενός περιφερειακού νοσοκομείου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Και προφανώς τα γενικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής της παρουσίας μεταδοτικών ρινοϊών και τέτοια από το αναπνευστικό είναι τα γνωστά που ισχύουν πάντα. Δηλαδή το πλύσιμο από τα καλό με τα χέρια, να φοράμε μάσκες όταν μπαίνουμε στο νοσοκομείο, να μην έρχεται πολλής κόσμος χωρίς να υπάρχει λόγος για άλλους λόγους που μπορεί να ανασταλούν και να έρθουν σε μια άλλη στιγμή και όχι πολύ συνοδοί με ένα περιστατικό, γιατί κινδυνεύουν και οι υγιείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, τα μέτρα που εμείς μπορούμε να πάρουμε είναι πολύ συγκεκριμένα και λίγα θα μπορούσα να πω. Αλλά όμως είναι μέσα στο πλαίσιο αυτών που ενδείκνυται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο, εφόσον μπαίνει ο παράγοντας το ότι ακόμη και ελπίζουμε να μην γίνει, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό, δεν υπάρχουν κρούσματα στην Ελλάδα. Ναι. Προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε ένα θάλαμο αρνητικής πίεσης. Αυτό έχουν τα νοσοκομεία αναφοράς στο κέντρο. Ποια είναι τα νοσοκομεία αναφοράς? Έχουν βγει στη δημοσιότητα, δεν τα θυμάμαι όλα. Πάντως νοσοκομεία... δεν είναι στη Δωδεκάνησο. Όχι. Είναι στην Αθήνα. Να κανονίσουμε ότι δεν είναι στη Δωδεκάνησο, ας πούμε. Το περιφερειακό νοσοκομείο της Ρόδου. Όχι. Ούτε αυτό έχει βγει. Έχουμε υποχρέωση στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμόξεων έρχονται οι συνεχείς ενημερώσεις και τώρα που αναπληρώνουν το διοικητή και σε μένα, αλλά είναι ο ανεφοδιασμός με τα αναλώσιμα υλικά, δηλαδή με μάσκες, με ποδονάρια, με τις ειδικές φόρμες και τα αντισηπτικά τα οποία ενδείκνυνται για αυτή την περίπτωση. Έχουν γίνει όλα αυτά. Υπήρχε μια παραγγελία από την προηγούμενη φορά με την όσο των πτηνών ένα στόκ, αλλά ανανεώνεται αυτό. Έχουν παραγγελθεί ειδικές στολές που είναι ενσωματωμένα kits που έχουν και τη φόρμα και την. Για την περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε για ένα τέτοιο ύποπτο κρούσμα. Από εκεί και πέρα έχει διαμορφωθεί το μικρό θάλαμος που έχουμε σαν εξωτερικός χώρος, γιατί δεν μπορεί να είναι εσωτερικός χώρος το προηγούμενο το τηλεφωνικό κέντρο. Προσπαθούμε να τον διαμορφώσουμε και να τον καλοποιήσουμε με δωρεές ή με εθελοντική εργασία του προσωπικού μας, έτσι ώστε να είναι υγιής και εν πάση περιπτώσει να έχει μια αισθητική χώρου. Από εκεί και πέρα αυτό που αναμένεται είναι να κάνουμε, έχουμε σήμερα μια εκπαιδευτική επίδειξη από τα μέλη της Επιτροπής Λοιμόξεων στο προσωπικό καθαριότητας, πώς θα καθαρίζουν, πώς θα χρησιμοποιούν τις κούπες, τα απόβλητα κτλ. Έτσι ώστε να εμποδίσουν την αναμετάδοση και να έχουν καλύτερη... Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Έτσι ώστε να μην διασπείρονται από ένα χώρο που γίνεται καθαριότητα σε έναν άλλο χώρο τα βρώμικα υλικά. Το άλλο είναι αμέσως μετά, μέσα στην εβδομάδα, να δούμε ένα σενάριο εικονικό, έρχεται ένας, να κάνουμε μια προσομοίωση δηλαδή. Εντάξει, στα μέτρα του δυνατού, δεν πάντως είμαστε... Υπάρχει και η πρόβλεψη για εκπαίδευση. Υπάρχει επαγρύπνηση, είμαστε σε συνεχή εκτέλεση όσων μας έρχονται ειδοποιούσαν από το Κελπνό και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στο βαθμό που μπορούμε. Βασικά είναι τα στοιχειώδη μέτρα καθαριότητας,
πλύσιμο καλά τα χέρια, να μην είμαστε σε χώρο συνοστισμού, να κυκλοφορούμε με μάσκα. Και αυτό όχι μόνο βέβαια με την απειλή του συγκεκριμένου ιού, αλλά και για γρήπη, προφανώς, που θερίζει και πάλι. Ιδίως σε καιρούς που τα κρούσματα είναι πολλά. Όπως τώρα και αναμένεται δυστυχώς ότι θα κρατήσουν 1,5-2 μήνες ακόμη. Δηλαδή δεν έχουμε καν ξεπεράσει το ζενίθ. Ναι, από ό,τι γνωρίζουμε. Αυτό, αλλά ψυχραιμία, να μην πανικοβαλόμαστε, να μην κάνουμε διασπορά ειδήσεων ότι είναι ένα κρούσμα και το ένα και το άλλο. Και με τα μέτρα της υγιεινής και πρόληψης καθημερινά. Ευχαριστώ και εσάς για την ενημέρωση. Αν υπάρχει κάτι καινούριο, θα βγει στη δημοσιότητα, δηλαδή αν έχουμε κάτι εμείς που πρέπει να ενημερώσουμε. Ναι, ή αν έχουμε κάνει κάτι που πρέπει να τεθεί σε γνώση του κοινού. Και ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Και εμείς, ευχαριστώ πολύ. Με ποντιακή γαστρονομία, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν αύριο τα Διογένεια, που είναι μια συνδιοργάνωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του ΔΟΠΑΒΣ και βέβαια του Συλλόγου Ποντίων Κόξενιτέας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσω από τον επίτιμο πρόεδρο των Ποντίων της Κόξενιτέας για να το ρωτήσω καταρχήν πότε ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις με τους μωμόγερους στην ΚΟ. Το 2006 ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθαν οι μωμόγεροι από το θρυλόριο της Κομωτινής, μετά το 8, το 10 και η τελευταία ήταν το 12. Και τώρα εκ νέου έχουμε και πάλι αυτές οι εκδηλώσεις με τα Διογένεια στο νησί της ΚΟ. Από τότε μέχρι σήμερα φαντάζομαι εξελίχθηκαν και εκείνοι οι σύλλογοι που συμμετέχουν και ο σύλλογος των Οξενιτέας. Από τότε, από την τελευταία φορά που κάναμε, έχουν συμβεί πάρα πολλά. Τα περισσότερα βέβαια για μας με τα λύπη μας ήταν αρνητικά, γιατί πέσαμε και εμείς στην περίοδο της κρίσης και ο σύλλογος έπεσε σε αδράνεια. Αλλά εδώ και ένα χρόνο περίπου τώρα, τα νέα τα παιδιά, με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη δυναμική, μεγάλη όρεξη, διάθεση, κάνουν επανεκκίνηση τα Διογένεια μετά από 8 χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτό το τριήμερο που έρχεται. Φαντάζομαι ότι τα Διογένεια δίνουν και την αφορμή να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον των ποντίων της ΚΟ για τα ήθη, τα έθιμα του πόντου και βέβαια να συμμετέχουν, έτσι δεν είναι? Φυσικά, εννοείται, όλα αυτά που είπατε, αλλά όχι μόνο και οι πόντοι, ακόμα και η τοπική κοινωνία. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιοι που δεν έχουν καταβολές από τον πόντο, αλλά ενδιαφέρονται να μάθουν ποντιακούς χορούς, να μάθουν ποντιακή κουζίνα. Φυσικά, εννοείται. Μη σας πω ότι είναι το μεγαλύτερο μέρος, το οποίο είναι εκτός από το νησί, υπάρχουν και από άλλα μέρη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, που έρχονται στο σύλλογο για να μάθουν όλα αυτά που είπατε. Κύριε Ναυροζίδη, αύριο ξεκινάνε οι εκδηλώσεις και βέβαια με ένα θέμα που έχει να κάνει με την γευσιγνωσία του πόντου. Πείτε μας πώς οργανώνεται, ποιοι θα έρθουν για να μαγειρέψουν στην ποντιακά στην ΚΟ και τι θα γευτούμε. Αρχικά να σας ευχαριστήσω κυρία Παπαζαχαρίου και εσάς και τη Δημοτική Τηλεόραση που προβάλλει τις εκδηλώσεις μας, προβάλλει την προσπάθειά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς και σας ευχαριστούμε πολύ. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις, ξεκινάμε αύριο, όπως είπατε, με τη γαστρονομία, με την ποντιακή γαστρονομία στην ΑΝΚΟ, την οποία ευχαριστούμε και αυτήν για τη βοήθειά της, για την πολύτιμη βοήθειά της και για την πρωτοβουλία. Πραγματικά, εμείς αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι οι δικοί μας άνθρωποι, οι παλαιότεροι, με απλά αγνά υλικά τα οποία παίρνανε από την μάνα γη τότε, μπορούσαν και είχαν πλούσια γεύση στο τραπέζι τους και μπορούσαν και επιβιώνανε. Αυτό όλο νομίζω είναι πολύ σημαντικό, πρέπει οι νεότεροι να το μαθαίνουμε. Η γαστρονομία είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πρέπει να το τονίζουμε και να το δείχνουμε στους νεότερους. Μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν αύριο το σεμινάριο? Έχουν κλείσει ήδη οι θέσεις, γιατί ήταν περιορισμένες, επειδή πρέπει να γίνει καταλαβαίνετε, με ένα σωστό τρόπο να μπορέσει ο κόσμος να διδαχθεί αυτός που θα παρακολουθήσει τα πράγματα, να υπάρχει ένα θετικό πρόσημο στο τέλος. Οι θέσεις ήταν προεριορισμένες, συμπληρώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Εγώ να πω ότι η μαγείρισα θα είναι η κυρία Εύη Παπαδοπούλου, η οποία μας έρχεται από το Σύλλογο Ποντίων Ριζού, τη Χάνινα είναι και πρόεδρος εκεί και είναι μια εξαιρετική μαγείρισα.
με βοηθό της έναν επαγγελματία σεφ, ο οποίος εργάζεται στην Άγκο Ποντιακής Καταγωγής. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα, 10 συνταγές, 10 ποντιακές συνταγές. Νομίζω ότι αυτός που θα το παρακολουθήσει θα βγει πολύ κερδισμένο. Θα συνοδεύσει το τσίπουρο κάθε συνταγή που έρχεται το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Η αλήθεια είναι και δεν είναι μεταξύ μας ότι το τσίπουρο πάντα συνοδεύει. Δεν μπορεί να είναι διαλωμένο, γιατί έχουμε εξελίξεις με το θέμα του τσίπουρου. Τι θα φέρουμε από πάνω τσίπουρο. Κάνουμε ένα τρίκ, το βάζουμε μέσα σε μπουκάλι νερού και νομίζουν όλοι ότι πίνουμε νερό. Εμείς το χαρακτηρίζουμε μαγικό νερό. Μαγικό νερό, λοιπόν. Βέβαια, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο στους δρόμους, στις πλατείες της πόλης, με τους μωμόγερους και τα σχήματα που θα έρθουν να χορέψουν. Και βέβαια, είναι και ένας προάγγελος των απόκρεων οι μωμόγεροι. Εντάξει, οι μωμόγεροι, πολλοί κόσμος τους συνδυάζει με τους απόκριους. Με τις απόκριες και λογικό είναι, αλλά δεν είναι αποκριάτικο έθιμο. Είναι έθιμο του 15ημέρου των Χριστουγέννων ως τα φώτα. Συμβολίζει τον ερχομό του νέου έτους, με την ύφη η οποία συμβολίζει το νέο έτος, τα κουτζαμάνια του στρατιώτες οι οποίοι προασπίζονται την ύφη προκειμένου να μην έρθει ο γέρος, ας πούμε, να την πάρει. Mm-hmm. Ο αστυνόμος ο οποίος εποπτεύει την όλη κατάσταση, ο γιατρός που βρίσκεται εκεί για λόγους υγείας κτλ. Και όλο αυτό το σατυρικό δρόμενο το οποίο κρατάει και αντλεί τη ζωντάνια του από τις διονυσιακές ακόμα εποχές. Έχει παραμείνει ζωντανό και νομίζω ότι είναι εξαιρετική συμβολισμή του. Ο διάβολος ο οποίος παίζει είναι τα προβλήματα τα οποία θα έρθουν τον καινούριο χρόνο και όλοι εμείς πρέπει να τα αποκρούσουμε και να αντέξουμε. Νομίζω ότι θα δώσουμε ζωντάνια στην ΚΟ, θα δώσουμε μια ζωντάνια που χρειάζεται αυτές τις μέρες. 100 άνθρωποι περίπου έρχονται από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο. Ακόμα και από την Τραπεζούντα και από τη Γερμανία έρχονται επισκέπτες για τα Διογένεια. Ναι. Η ΚΟΣ έχει βγει από το χάρτη, ακόμα και το χειμώνα. Νομίζω ότι έχει πολλά να δώσει το νησί και είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και θα τα πούμε και για τις επόμενες εκκλειδώσεις που έχουν να κάνουν βέβαια με την μεγάλη συγκέντρωση της Κυριακής και βέβαια του Σαββάτου το βράδυ με την Χοροεσπερίδα που έχουν κλείσει θέσεις ή έχει ακόμα. Για τη Χοροεσπερίδα σχεδόν το 60% του μαγαζιού έχει γεμίσει για το Σάββατο βράδυ στο ξενοδοχείο Ήλιος. Καλό είναι όποιος θέλει να προμηθευτεί άμεσα τις προσκλήσεις γιατί εκτιμώ ότι θα γίνει sold out στο τέλος. Εγώ να πω τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στις 60 επιχειρήσεις της ΚΟ οι οποίες μας βοηθήσανε χρηματοδοτώντας στην ουσία τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ένα τεράστιο budget. Ευχαριστώ την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για τη συνδιοργάνωση και το Δήμο της ΚΟ, το ΔΟΠΑΒΣ. Νομίζω ότι και ένα τελευταίο ευχαριστώ πρέπει να πω στα μέλη του συλλόγου μας. Περισσότερο από 50 μέλη εργάζονται για αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες μας έχουν φάει πολύ χρόνο, αλλά νομίζουμε ότι αξίζει ο κόπος. Να είστε καλά. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της ΚΟ Νησίρου προσκαλεί στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του που θα ακολουθήσει το πάρτι εκπαιδευτικών την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο καφέ Μπαρ Αύρα. Η παρουσία θα τιμήσει ιδιαίτερα, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Η κοπή της πίτας διευκρινίζεται, θα γίνει σε 9.30. Η υποκράτηση Δημοτική Ιδανιστική Βιβλιοθήκη της ΚΟ επαναλειτουργεί κανονικά για την εξυπηρέτηση των γνωστικού κοινού κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Κατά το ίδιο πρόγραμμα, παρακαλούνται όσοι έχουν δανειστεί βιβλία και έχει παρέλθει ο καιρός να τα επιστρέψουν ή να ανανεώσουν το χρόνο δανεισμού τους. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, την κοπή της Βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Πρόοδος». Καλησπέρα. Καλώς βρεθήκαμε. Σε αυτό το σημείο ήθελα να φωνάξω όλα τα μέλη του ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ να έρθουν στην πίστα για να δώσουν την πίστα μας. Θα ξεκινήσω από τις ευχαριστίες πρώτα και μετά θα πάμε σε ευχές. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ για τη συμπαράστασή τους στο Σύλλογο «Η Πρόοδος» της Αντιμάχιας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαλίζη για την παρακόμιση της αίθουσας για την απόψινή πλαδιά με την ορχήστρα του.
Και επίσης θα ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Μάμη και τον Δημήτρη τον Κεφαλιανό που θα πλαισιώσουν την ορχήστρα για να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Περιμέναμε τον πατέρα Διονύσιο για να προηγήσει την βασιλόπιτα, αλλά κάτι θα του έτυχε και δεν παρευρέθηκε. Θα γίνω εγώ παπάς, θα την ευλογήσω εγώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ απόψε. Να ευχηθούμε καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα να έρχονται. Αν θέλει κάποιο μέλος από ένα σήμα να δει δύο λόγια. Ευχαριστούμε για την τιμή που είστε εδώ απόψε. Να κόψουμε την πίτα μας, να περάσετε όμορφα, καλή διασκέδαση και καλή χρονιά να έχουμε. Από το χρυσοχωρίο του κυρίου Ρεΐση στην Καρδάμενα αξίας 60 ευρώ. Ευχαριστώ στους λόγους. Καλό τύχος. Καλή διασκέδαση. Νίκο, Δημήτρη, ένα δυσκάθος. Πολιτική Προστασία του Δήμου της ΚΟΑ ανακοίνωσε ήδη από χθες έκτακτο δελτίο καιρού που ισχύει για σήμερα Τετάρτη αλλά και για αύριο Πέμπτη 6 του μήνα. Συγκεκριμένα αναμένεται για σήμερα και αύριο Πέμπτη να έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλώδους ανέμους που θα φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δωδεκάνησα. Δίχως πανικό αναφέρεται, θα πρέπει από όλους να υπάρχει πρόληψη ώστε να μην αντιμετωπίσουμε άσχημες καταστάσεις εάν τελικά το φαινόμενο εκδηλωθεί στην περιοχή. Έτσι ο καθένας θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την προσωπική ασφάλεια. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι λέει ο καιρός αύριο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την περιοχή μας. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε βροχές αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν τις πρωινές ώρες με ένταση από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι και 6 μποφόρ. Αναμένεται σταδιακή εξασθένιση προς το βράδυ και βέβαια η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ των 10 και 12 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.